Επιστροφή στο πλατό και στο τελευταίο μέρος σημερινής εκπομπής με ένα σημαντικό θέμα και το λέω αυτό γιατί αγνοούμε πολύ, ακόμη και εμείς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, την λειτουργία μιας σημαντικής δομής που όμως πλέον τώρα πάβει να κάνει κουράγιο για να λειτουργεί μόνο στον εθελοντισμό και στην καλή προσφορά των άμεσα ενδιαφερόμενων. Και αναφέρομαι στο Κέντρο Ημέρας. Το Κέντρο Ημέρας είναι μια σημαντική μονάδα η οποία δίνει τη δυνατότητα, χωρίς να έχει ούτε τις κατάλληλες υποδομές, ούτε το κατάλληλο προσωπικό για να στελεχωθεί, σε ολόκληρη τη Μεσαρά να βοηθηθούν άτομα που αντιμετωπίζουν ζητήματα ψυχικής υγείας. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που έχει προηγηθεί. Εμείς φτάνουμε σήμερα εδώ, 25 Οκτωβρίου του 2018, για να τη συζητάμε, αλλά αυτή η διαδρομή κρατάει πολύ καιρό. Ο κύριος Βγόντζας, ο κύριος Αλέξανδρος Βγόντζας είναι κοντά μας, καθηγητής ψυχιατρικής, διευθυντής ψυχιατρικής και παιδοψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και στον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γιώργο Αρμουτάκη, ο οποίος είναι κοντά μας, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Δήμαρχε, γιατί λέω εγώ ότι εμείς μιλάμε για αυτό το 2018, αλλά η πορεία είναι μακρά, κύριε Βγόντζα και κύριε Αρμουτάκη. Έχετε ενώσει εδώ δυνάμεις, εμπειρίες και αντιλήψεις γύρω από ένα σοβαρό ζήτημα. Όλα ξεκίνησαν, διαβάζω εδώ και την επιστολή που έχει σταλεί, τον Ιανουάριο του 2013 με τη λειτουργία της κινητής ψυχιατρικής μονάδας του Παγνή. Κοιτάξτε, για να έρθουμε, όπως είπατε, στο σήμερα. Το 2013 ξεκινήσαμε αυτή την κινητή μονάδα μέσα σε μια εποχή κρίσης που όλα καταραίανε, το ΕΣΥ κατέρα, οι πάντες κατέραν, όλοι ήταν στους δρόμους. Γιατί? Για να εμποδίσουμε τον υπερπληθυσμό τις πολλές εισαγωγές στην ψυχιατρική κλινική, να εμποδίσουμε τις υποτροπές, να παρέχουμε ψυχιατρική περίθαλψη εκεί που ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι. Και ήταν δύο τα κέντρα υγείας που τα διαλέξαμε. Και δεν τα διαλέξαμε γιατί ήξερα τον κύριο Αρμουτάκη. Γιατί εκεί βλέπατε ότι υπήρχαν αυξημένα περιστατικά. Είναι η πιο μεγάλη απόσταση του κέντρου υγείας από όλα τα κέντρα υγείας στο νομό, καθώς και το κέντρο υγείας του Χάρακα. Ήταν οι δύο περιοχές οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Μετά επεκταθήκαμε σχεδόν σε όλο το νομό. Αρχίσαμε πραγματικά το Γενάρη του 2013 και είχαμε υποστήριξη και από την τότε Δημοτική Αρχή και σήμερα συνεχίζεται με τον ίδιο ενθουσιασμό. Αρχίσαμε στην αρχή με δύο φορές το μήνα και τώρα είμαστε κάθε μια φορά τη βδομάδα. Ο λόγος είναι απλός. Τα αιτήματα, οι ανάγκες είναι που μας οδήγησαν σε αυτό το πράγμα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία και μια προσπάθεια που αγκαλιάστηκε από όλους και γι' αυτό βλέπετε οι υπογραφές δεν αφορούν μόνο εμένα ή την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, την κυρία Τσικαλά, που είναι το δεύτερο στη χώρα σε επισκεψιμότητα, από ό,τι μου λέγεται, σε όλη τη χώρα, το Κέντρο Υγείας Μυρών, καλύπτει μεγάλη περιοχή. Υπογράφεται από τον Δήμαρχο και υπογράφεται και από τον Μητροπολίτη Γόρτινας και Αρκαδίας. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια που αγκαλιάστηκε θερμά από το Δήμο και τους άλλους φορείς που μόλις ανέφερα, συνεπήρε και κάποιους άλλους ανθρώπους, ψυχολόγους, τοπικούς εθελοντές κτλ., οι οποίοι είπαν, εσείς ερχόσαστε εδώ μία φορά 15 μέρες, μία φορά τη βδομάδα, αυτό δεν αρκεί. Τι γίνεται εντωμεταξύ? Πού πάνε αυτοί οι άρρωστοι? Πού πάνε αυτοί οι χρόνοι άρρωστοι που χρειάζονται να βγουν έξω από τα σπίτια τους? Πού πάνε οι άλλοι που βρίσκονται σε κάποια κατάσταση κρίσης? Πού πάνε εκείνες οι γυναίκες, μεγάλες γυναίκες που είναι φροντιστές και είναι κουρασμένες από αυτή τη φροντίδα? Πού πάνε όλοι αυτοί που έχουν Alzheimer's? Πού πάνε όλοι αυτοί που έχουν προβλήματα αλκοόλ κτλ.? Και έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια κυρίως των εθελοντών και θα το πω τη κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Φεστού με τον κύριο Πρίντεζη, και βέβαια την υποστήριξη του Δημάρχου. Το ΕΜΠΛΟ. Και φτιάξαν το Κέντρο Ημέρα στο ΕΜΠΛΟ. Αυτό πραγματικά είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Εγώ θα πω το εξής. Υποστηρίχθηκε και από τις ΔΥΠΕ. Και την προηγούμενη και τη σημερινή. Έχω μπροστά μου, κυρία Ανδριαδάκη, έγγραφα τα οποία έχει συνυπογράψει ο Δήμος, η 7η είπε τότε με την κυρία Τριχοπούλου, εμείς σαν Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, το Κέντρο Υγείας, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχω έγγραφα να σας δείξω ότι η ΔΥΠΕ, αυτή η σημερινή ΔΥΠΕ, η 7η είπε, η κυρία Μαυρομάτη έγραφε προς το ΚΕΣΥΠΕ, που είναι το ανώτατο όργανο των Υπουργών, όπου εισηγείται μία από τις αποτεραιότητες στην Κρήτη, όχι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη να φτιαχτεί αυτό το κέντρο ημέρας. Ακόμη λειτουργούμε εθελοντικά. Ακόμα λειτουργούμε με τις δυνάμεις που ο Δήμος παραχωρεί,
ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας ψυχολόγος που είναι για το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής. Πώς το κάνετε, δήμαρχε, κύριε Αρμουτάκη, και... γιατί στην επιστολή την οποία στέλνετε και στον Υπουργό περιγράφεται εν ολίγης πώς αυτές οι ανάγκες καλύπτονται χάρη στην καλή θέληση των εθελοντών και ενός χώρου που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού. Καταρχήν, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε και ιδιαίτερα να ευχαριστώ τον κύριο Βγόντζα που μπορώ να πω μας έχει καταπλήξει με την προσπάθεια που κάνει. Και όχι μόνο εμάς, αλλά γενικότερα την κοινωνία της Μεσαράς. Τα προβλήματα στη Μεσαρά είναι τεράστια. Είναι πλέον διαπιστωμένο η αναγκαιότητα ενός, όχι του κέντρου ημέρας, ενός κέντρου ψυχικής υγείας στη Μεσαρά. Εγώ θα το πάω και παραπέρα. Και αυτό είναι το όραμά μας. Να μην μείνουμε μόνο στο κέντρο ημέρας. Υπάρχει τεράστιος αριθμός ανθρώπων που έχουν προβλήματα. Και όχι μόνο στα ψυχική υγεία, σε ναρκωτικά, σε αλκοολισμό, γενικότερα σε ουσίες, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μια φροντίδα, γιατί είναι ασθενείς. Και σε αυτό το πράγμα, γι' αυτό εκφράζω την ευαρέσκειά μου στον κ. Βγόντζα, γιατί όσες φορές έχουμε συζητήσει, ανοίγουμε ένας τον άλλο στην καρδιά του για το πρόβλημα που υπάρχει στη Μεσαρά. Το κέντρο ημέρας δεν αρκεί. Αρκεί ένα κέντρο ψυχικής υγείας. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Πιστεύω στα επόμενο διάστημα, να μην ανακοινώσω αυτά που σκεφτόμαστε, θα γίνουν άλλες εισηγήσεις για βελτίωση και του κέντρου ημέρας, αλλά και την αναβάθμιση του κέντρου ημέρας σε ένα χώρο ψυχικής υγείας για τη Μεσαρά. Το χρειαζόμαστε. Μιλάμε για χιλιάδες κατοίκους που αφορά η λειτουργία και του κέντρου ημέρας, ναι, για το οποίο γίνεται ο λόγος στην επιστολή, αλλά και του κέντρου ψυχικής υγείας που λέει τώρα ο Δήμαρχος, κύριε Βγόντζα. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με τον Δήμαρχο, αλλά θέλω να είμαι ρεαλιστής και να λαμβάνω υπόψη και την οικονομική κατάσταση που είναι η χώρα. Έτσι λοιπόν, λέω, ας γίνει ένα βήμα. Αφού λοιπόν από το 2014, με την πραγματικά πολύ σημαντική συμμετοχή του Δήμου, των υπηρεσιών του, του κυρίου Πρίντες, των εθελοντών, της Μητρόπολης που μας έδωσαν καταρχήν το χώρο και τις άλλες δραστηριότητες, αφού λοιπόν άρχισε αυτό, να μην μένει έτσι στον αέρα. Είναι ένα πράγμα που είναι στον αέρα, κυρία Ανδρεαδάκη. Ναι, είναι ένα πράγμα που είναι στον αέρα. Ούτε έχει θεσμοθετηθεί, έρχονται κάποιοι πάλι με κάποια οχτάμινα, φεύγουν, όπως ξέρετε, και η υγεία αλλά και η ψυχική υγεία ιδιαίτερα δεν αντέχει την ασυνέχεια. Ένα που λέμε για κοινωνική ψυχιατρική είναι η συνέχεια στην παρακολούθηση, στην παροχή υπηρεσιών. Όταν τώρα φεύγουν, μετά ώστε να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, περνάνε άλλου 6 μήνες, άλλους 12 μήνες, έτσι χαλάει το πράγμα και διακυβεύεται. Και αυτό εμάς μας ανησυχεί. Και μια από αυτές τις μέρες ακούμε διάφορα μέτρα, το είπε και η κυρία Μαυρομάτη λίγο πριν φύγει από την εκπομπή σας, για τις διάφορες κινήσεις που γίνεται, για κάτι που είναι όριμο, είναι απαίτηση χιλιάδων κατοίκων. Φτάνει όμως μία ψυχολόγος για να λειτουργήσει το κέντρο ημέρας? Όχι, δεν φτάνει. Το μίνιμουμ που πρέπει να υπάρχει είναι μία full-time ψυχολόγος, ένας full-time κοινωνικό λειτουργός και ένας full-time επισκέπτης υγείας ή νοσηλευτής. Γιατί εκεί κάνουμε και κατοίκων νοσηλείας, πάμε στα σπίτια, χορηγούμε ενέσιμα, κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν ομάδες για τους χρόνιους ασθενείς, ομάδες για τις γυναίκες που έχουν το βάρος της φροντίδας των υπερηλίκων, των ανθρώπων με Αλσχάιμερς. Δεν φτάνουν. Βεβαίως και δεν φτάνουν. Και γιατί αυτό το κέντρο δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο για 2 ώρες, Τρίτη με Πέμπτη. Δεν είναι αυτό λειτουργία κέντρου ημέρας. Αυτό είναι λίγο αστείο. Πρέπει να λειτουργεί 5 μέρες την εβδομάδα, 7 ώρες την ημέρα. Και αυτό θέλει προσωπικό και θεσμοθέτηση. Η προηγούμενη και η τωρινή το έχει δεχτεί. Εδώ θέλω να πω ένα παράπονο για το κράτος μας. Το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, κύριε Ανδρεαδάκη. Όχι αλλάζουμε και αλλάζουν τα πράγματα. Εάν νομίζουν ότι η πρόταση που κάναμε τότε, όλοι οι φορείς, μαζί με την ΥΠΕ, δεν ήταν σωστή, να μας εξηγηθεί. Αλλιώς, προς τι αυτή η αργοπορία, προς τι αυτή η καθυστέρηση. Ειδικά και αφού τρέχουν τα περιστατικά και έχουμε και αυξητικά ποσοστά, όπως μου λέτε χαρακτηριστικά. Μου είπατε λίγο πριν και για τη Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το σεβασιόμετρο τον Μητροπολίτη κύριο Μακάριο. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο και διαβάζουμε εδώ στην επιστολή η οποία αποστείλεται στον Υπουργό Υγείας, Σεβασμιότατε, ότι
και η Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας στηρίζουν έμπρακτα την λειτουργία του κέντρου ημέρας, αντιλαμβανόμενοι και τη σημαντικότητα της παρουσίας ειδικών στο τομέα της ψυχικής υγείας στη Μεσαρά. Μάλιστα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να χαιρετήσω τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Καθηγητή και εσάς. Ευχαριστώ που με καλείτε. Επιτρέψτε μου να δώσω ένα μήνυμα. Τα άλλα είναι επιστημονικά, δεν είμαι ειδικός. Πρώτον, οι ψυχικές διαταραχές στο σύγχρονο άνθρωπο είναι αυξημένες. Ο κύριος καθηγητής έχει μιλήσει και στους κληρικούς μας και οι συνεργάτες του βρίσκονται σε επαφή μαζί μας, αλλά και ο ίδιος, όπως είπε, κάθε εβδομάδα. Υπάρχει η φράση δική του, από την οποία μαθαίνουμε όλοι, ότι ο ψυχικά ασθενής είναι όπως ο άνθρωπος που λέει «είμαι καρδιακά ασθενής». Του κυρίου καθηγητού είναι αυτά που λέω. Δηλαδή δεν είναι ντροπή και θα πρέπει να απομυθοποιηθεί η ψυχική ασθένεια. Οι νευροεπιστήμες και οι ψυχιατρικές επιστήμες και οι λοιποί έχουν φτάσει σε καταπληκτικά αποτελέσματα για τα οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι χθες. Εξελίσσεται η επιστήμη. Δηλαδή το 2003 μάθαμε τα εκατομμύρια των συνάψεων του DNA του ανθρώπου. Τώρα ξέρουμε, αναφέρομαι από εισήγηση του 2014 στους κληρικούς μας εδώ της περιοχής του κυρίου Γκόντα, ο εγκέφαλος έχει 100 δισεκατομμύρια νευρώνες και κάθε νευρώνα συνδέεται με 10.000 άλλους νευρώνες και έχει 1.000 τρισεκατομμύρια συνάψεις. Λοιπόν, πιστεύω ο κύριος καθηγητής, δικές του είναι οι φράσεις αυτές, είναι σημειώσεις μου από ιερατική σύναξη. Επομένως έχουμε εκδηλώσεις ψυχικής νόσου λόγω του λεγόμενου δυτικού ανθρώπου, ο οποίος έχει αλλάξει σαν μοντέλο ζωής, έχει επιφέρει νέα πράγματα τα οποία καλείται η επιστήμη να θεραπεύσει. Ο δε κύριος καθηγητής, επειδή είναι σεμνός άνθρωπος, αποφεύγει να σας πει, να το πω εγώ σαν πολίτης, έχει σπουδάσει και έχει μεγαλώσει και έχει διδάξει στην Αμερική και μας κομίζει τις νέες απόψεις της αμερικάνικης ψυχιατρικής πραγματικότητας. Προημερών δε ήτο, όπως γνωρίζω, και σε ένα-δυο συνέδρια περί την διαταραχή του ύπνου, όπως ο ίδιος μου είπε, εάν είναι έτσι κύριε καθηγητά, όπως τα λέγω, και ετοιμάζεται να πάει τώρα και σε ένα ταξίδι στην Κίνα και είναι ντροπή για τον τόπο μας να έχουμε τέτοιους ανθρώπους που τους καλούν στα πέρατα της γης και εμείς να μην μπορούμε να βοηθήσουμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από ψυχώσεις, παραλυρηματικές ιδέες, ψευδεστήσεις, το παθολογικό άγχος. Κουβέντες του κυρίου Γκόντα είναι αυτές, δεν είναι δικές μου. Τις σωματικές εκδηλώσεις της κατάθλιψης, ενοχικές συμπεριφορές. Και αν θέλει ο κύριος καθηγητής, μετά που θα κλείσω, να σας δώσει μερικά νούμερα, αν όχι τώρα, αν δεν είναι έτοιμος, να τον καλέσετε άλλη φορά, να σας δώσει τα στοιχεία της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου γύρω από τις ψυχικές νόσους. Εκεί ήθελα να φτάσουμε τώρα, σεβασμιότητα, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς λέμε και γιατί λέμε ότι ένα τέτοιο κέντρο είναι απαραίτητο να υπάρχει και στην ενδοχώρα ενός νησιού. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Μητρόπολη στέκεται αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια, ότι αναγνωρίζεται ότι αυτού του τύπου τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται και έρχεστε να προσθέσετε σε όλο αυτό το τόσο σημαντικό που εδώ και χρόνια γίνεται. Και έχω να σας πω ότι γίνεται και αθόρυβα, με την έννοια ότι εξεπλάγει όταν ήρθε αυτή εδώ η επιστολή στα χέρια μου, μη καν γνωρίζοντας τα τόσα σημαντικά που έχουν γίνει αυτή την περίοδο εθελοντικά. Δηλαδή, να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι λέμε,
δίνει η Μητρόπολη το κτίριο, έρχεται ο Δήμος, δίνει από την υποστελεχωμένη του προσωπικό βοήθεια, κατεβαίνει ο κύριος Βγόντας εθελοντικά με την ομάδα του στη Μεσαρά και όλο αυτό για να αντιμετωπίσουν ένα πληθυσμό που παρουσιάζει αυξητικά ποσοστά και σε αυτή την περιοχή. Δεν στιγματοποιούμε την περιοχή. Όχι. Είναι πολλές οι περιοχές. Όχι, όχι, όλη η Κρήτη είναι. Όλη η Κρήτη είναι. Έχετε δίκιο, Σεβασμία. Να σας πω δύο λόγια ακόμα, επειδή εγώ είμαι κληρικός και δεν με ενδιαφέρει. Παρακαλούμε την πολιτεία, παρακαλούμε τους βουλευτάς, η ψυχική διαταραχή, το αλκοόλ και οι παραβατικές συμπεριφορές, συν τα τροχαία, συνιστούν σοβαρές κοινωνικές προβληματικές καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να ενσκύψουμε. Εμείς το πολιτιστικό κέντρο που χτίστηκε από το ΕΣΠΑ και ευχαριστώ και δια της συχνότητός σας για μια φορά ακόμα τον αξιότιμο κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος θα σε λίγο καιρό θα δώσουμε και κάποια στοιχεία της συνδρομής και βοήθειάς του προς τον τόπο. Λοιπόν, έρχεται ο καθηγητής. Άλλοι ακαδημαϊκοί στέκουν στην ιδιότητα, δεν κατηγορώ, αλλά δεν ενσκύπτουν. Και για να μην νομιστεί ότι εγώ μόνο τον κύριο Βγόντα, ας το πω, λιβανίζω, που είναι λάθος, γιατί έχω, ξέρω, κυρία Αντιγόνη, αν μου επιτρέπετε να σας λέω με το όνομα. Προς Θεού. Ξέρω συγκεκριμένους ανθρώπους που ο κύριος καθηγητής τους γλίτωσε από επιβεβαιωμένη αυτοκτονία. Ζουν. Και όσοι δεν άκουσαν είχαν κακό αποτέλεσμα. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας για να προλάβω στα επόμενα 5 λεπτά να εξελίξω και λίγο την κουβέντα εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια λέξη μόνο. Δύο λέξεις. Σήμερα εδώ στο πολιτιστικό μας κέντρο η επέκταση του αλκοολογικού του κυρίου Μουζά, ένας άλλος καθηγητής για το αλκοόλ, και θα πάει και στο Χάρακα. Τους ευχαριστούμε πολύ σήμερα αυτή την ώρα. Μπράβο που σας. Μιλάμε σε λίγο και δεύτερο. Μπράβο σας. Όχι, όχι, ο κύριος Μουζάς και ο κύριος Βγόντας και κάτι ακόμα, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, το προϊστάμενο που είπατε είναι πολύ καλός. Και επίσης να κλείσω ως εξής. Ο κύριος καθηγητής λέει, η Αμερικάνικη σχολή, η Ένωση των Ψυχιάτρων μας το είπε, έχει δώσει ένα ορισμό τι είναι ο ψυχικά υγιής. Τι νομίζετε είναι ο ψυχικά υγιής? Για να δούμε, θα το πω για να δείτε το πρόβλημα. Ψυχική υγεία είναι η ικανότητα να αγαπάς. Αυτός είναι ορισμός ιατρικός, δεν είναι εκκλησιαστικός. Σκεφτείτε τώρα τι κρύβει πίσω του η λέξη «δεν αγαπώ, άρα κάνω ψυχική νόσο». Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Είναι σπουδαία αυτά τα οποία σήμερα και μαθαίνουμε και λέγονται. Θέλω να ξαναπάμε στο διατάφτα όμως της υπόθεσης και λίγο να δούμε και την κατάσταση ως έχει αυτή τη στιγμή, γιατί και ο Μητροπολίτης και εσείς κύριε Βγόντζα και εσείς κύριε Αρμουτάκη λέτε για μια περιοχή που έχει πραγματικά ανάγκη τη λειτουργία ενός τέτοιου κέντρου, αλλά και τη δημιουργία ακόμα πιο αρωματικά ενός κέντρου ψυχικής υγείας, ακριβώς γιατί πληθαίνουν τα περιστατικά. Και επειδή εγώ πρέπει να το δω και λίγο δημοσιογραφικά όλο αυτό, πληθαίνουν τι εννοείται, δηλαδή ότι έχουμε αυξητικά ποσοστά ανθρώπων οι οποίοι είτε λόγω χρήσης κατάχρησης αλκοόλ, είτε ψυχοτρόπων ουσιών, είτε ως θύματα της κρίσης που διανύουμε, χρειάζονται άμεσα την βοήθεια και τη στήριξη ειδικών και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Κοιτάξτε, δεν έχουμε ακριβή επιδημιολογικά δεδομένα για την ψυχική υγεία στη χώρα μας. Αυτό είναι γεγονός. Κάποια στιγμή, αντί να στηριζόμαστε στους ξένους, πρέπει να χρηματοδοτήσουμε μία μελέτη, γιατί αλλιώς λέμε τι κάνει η Αγγλία, η Γαλλία, η Σουηδία. Όμως είμαστε μια χώρα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όμως από τα δεδομένα της κλινικής μας, από τα δεδομένα της θεατροδικαστικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τα δεδομένα της κινητής μονάδας, πραγματικά η Κρήτη έχει αυξημένο ποσοστό
ψυχικών ασθενειών και των πιο σοβαρών. Πολλές αιτιολογίες και πολλές υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, δεν είναι προς όρας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πια ο κόσμος έρχεται προς τον ψυχίατρο. Δεν τον αποφεύγει. Το λέτε και εσείς, κύριε Αρμουτάκη, ναι. Βλέπω και συνεννοείτε, γιατί μιλάμε και για τοπικές κοινωνίες το τώρα της ενδοχώρας. Το βλέπω στο Δήμο, στο ισόγειο που έχουμε εγκαταστήσει, στο χώρο που καθημερινά, το καθημερινό πρόγραμμα που ισχύει από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, βλέπουμε πόσα νέοι και ηλικιωμένοι, ανθρώποι που έχουν πολύ ανάγκη γιατί έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, καθημερινά βρίσκονται στο Δήμο, στην είσοδο του Δημαρχείου. Και τους περιθάλπουν, τους φροντίζουν ανθρώποι, εθελοντές και υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου μας. Το πρόβλημα δε, μια και το θίξατε και το είπε και ο Σεβασμιότατος, το πρόβλημα των ουσιών και του αλκοόλ είναι αρκετά μεγάλο. Υπάρχει όμως εδώ, υπάρχει ακόμα αντίσταση να το παραδεχτούμε. Σαν κοινωνία ενός, σαν κοινότητες, ειδικά στις μικρές κοινότητες. Η προσπάθεια του κυρίου Μουζά είναι επενετή και εμείς συμμετέχουμε και αυτό και συνεργαζόμαστε. Δεν θέλουμε να μονοπολούμε τίποτα. Δυστυχώς, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα χωριά ακούμε για ουσίες, ακούμε για τις δύσκολες, τις σκληρές ουσίες, την ηρωίνη ή τις πιο μαλακές που είναι η κάναβη. Εδώ βέβαια θα πω έτσι, στο σύντομο χρόνο που έχουμε, θέλει προσοχή ο χειρισμός αυτών των θεμάτων. Διότι η επενεκοποίησή τους θεωρείτε τις έκανε ακόμα πιο προσβάσιμες? Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι λένε ότι η κάναβης έχει λιγότερα προβλήματα, λιγότερες κακές επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων από ότι το αλκοόλ. Αυτό δεν μας λύνει το πρόβλημα, γιατί επάνω στο αλκοόλ προσθέτουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Και για να το πω, επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα της κάναβης και της ψυχικής υγείας, στα νεαρά άτομα, σε κάποιες ευάλωτες ηλικίες, η χρήση της κάναβης οδηγεί στην ψύχωση, σε μια πολύ βαριά κατάσταση. Νομίζω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να πω και κάτι. Μια τόπη σεβασμός, έχω σπουδάσει πολλά χρόνια στην Αμερική. Αυτή τη στιγμή η Αμερική ασχολείται με μια τεράστια κρίση. Την κρίση των οπιοειδών. Που είναι η μορφίνη και όλα αυτά τα παράγοντα των οπιοειδών. Που φτάνει βέβαια στην ηρωίνη. Κύριε και ξέρετε, Βόμβε, αυτό ήταν ιατρογενές. Διότι κάποια στιγμή χαλάρωσαν και είπαν, ας γράφουμε μορφίνη και για τον πόνο στη μέση, για τον πονοκέφαλο. Και αυτή τη στιγμή από όλους και από όλες, από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, θεωρείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Ας μάθουμε λοιπόν και από τα καλά, αλλά και από τα κακά των ξένων, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Γι' αυτό αυτές οι απόψεις κυκλοφορούν έτσι χαλαρά, περί ουσιών που δεν κάνουν και τόσο κακό, θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και εσάς, κύριε Αρμουτάκη, που ήρθατε σήμερα ειδικά για αυτή την κουβέντα. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστώ τον κύριο Βγόντα. Όχι άλλο, γιατί, δεν θέλω. Όχι, όχι, κοιτάξτε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Διότι μπορέσαμε να βρούμε τη χρυσή τομή συνεργασίας μεταξύ της κοινωνικής υπηρεσίας, που έχουμε ένα αξιόλογο άνθρωπο εκεί πέρα προϊστάμε, τον κύριο Πρίντεζη. Να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο για το ενδιαφέρον του. Επίσης και τη Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, την κυρία Τσικαλά. Έχουμε μια άριστη συνεργασία, έχουμε μια σύμπνοια σε όλο αυτό. Έχουμε όλοι καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Το θέμα είναι να βρείτε Βίκο ΑΟΤΑ και να ακολουθήσουν αυτές τις... Κοιτάξτε, εγώ να πω κάτι σε αυτό που λέει ο επιμένων. Νικά. Ο επιμένων, Νικά. Εγώ συμφωνώ με αυτό και πρέπει να πω, που είμαι σαρά από καμιά φορά με τα χωριά, τώρα είναι αθωρείται καθυστερημένη. Έχω βρει πάρα πολύ προοδευτικούς ανθρώπους. Εννοείται. Και ο κύριος Δήμαρχος είναι πολύ προοδευτικός άνθρωπος και ο Σεβασμιότατος είναι προοδευτικός ιεράρχης. Εξαιρετικό παράδειγμα. Και η γιατρή του Κέντρου Υγείας, ειδικά η Διευθύντρια, έχει μεγάλη αγάπη για τον τόπο. Εμείς θα το παρακολουθούμε. Αυτό είναι που, αν θέλετε, το θέμα, κύριε Βγόντζα. Αυτό είναι το βασικό μου κίνητρο που συνεχίζω παρά τις ματαιώσεις και τις απογοητεύσεις που έχουμε την κεντρική διοίκηση. Είναι ένας κόσμος που το αξίζει. Άρα δεν κάνω καμία χάρη, τίποτα ηρωικό. Απλώς κάνω κάτι που ήθελα πάντα να το κάνω για την πατρίδα μου. Αυτό είναι ο λόγος που με κρατάει εδώ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι περαιτέρω μετά από τον επίλογο του κυρίου Βγόντζα.